Η κυβέρνηση με το συζητούμενο νομοσχέδιο τροποποιεί διατάξεις του νόμου 4170 του 2013 με την ενσωμάτωση σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στα ζητήματα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Θεσπίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει διατάξεις για τη διασύνδεση των POS των τερματικών νέας γενιάς με την ΑΑΔΕ επί ποινή προστήμων, προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους σε συναλλαγές από ψηφιακές πλατφόρμες, που κυρίως καλύπτει την πλατφόρμα Airbnb, αλλά και όχι μόνο, ενώ περιλαμβάνει και διατάξεις για τη διαχείριση κινητών αξιών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, του γνωστού ΤΑΙΠΕΔ, και την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του πριν από συναλλαγές. Αλήθεια, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι αντίθετο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής? Φυσικά και όχι. Το ερώτημα όμως είναι ποιος φοροδιαφεύγει, ποιος τους καλύπτει και ποιους πραγματικά κυνηγά. Και εδώ η μοναδική πρωτοτυπία της κυβέρνησης είναι ότι προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο, να εμφανίσει τον νέο γύρο επίθεσης που ετοιμάζει στα λαϊκά στρώματα ως πάταξη της φοροδιαφυγής, ως φορολογική συμμόρφωση και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο αυτό είναι ένας προάγγελος για ακόμα μεγαλύτερη φορολογία σε αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες και νέες ελαφρύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο. Φορολογική αναδιανομή για να αυξήσει η κυβέρνηση τα φορολογικά έσοδα, για να διασφαλίσει πρόσθετα κεφάλαια, να στηρίξει το κράτος την καπιταλιστική ανάπτυξη και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχει διγλωσία. Δεν είναι και με τον αστιφύλαξη και με το χωροφύλαξη και με το λαό και με το κεφάλαιο. Έχει σταθερή άποψη και αντίληψη γύρω από τα ζητήματα της φορολογίας, είτε είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι και το ζήτημα της φορολογίας σε μια οικονομία έχει ταξικό περιεχόμενο και στόχευση. Θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό και αναποτελεσματικό το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και της κυβέρνησης, εκ των εκάστοτε κυβερνήσεων, για την περιστολή της φοροδιαφυγής. Μάλιστα, οι όποιες προσπάθειες έχουν γίνει κατά καιρούς και στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, ήταν πρόσχημα για να κλιμακώσουν μια νέα φοροεπιδρομή απέναντι στα λαϊκά στρώματα. Βεβαίως, όλοι την ξορκίζουν την φοροδιαφυγή. Και η κυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ, όλοι λένε ότι θέλουν να την πατάξουν. Όμως κανείς δεν προσπαθεί να κουμπίσει την αιτία της φοροδιαφυγής. Η αιτία της φοροδιαφυγής δεν είναι η ελληνική ιδιομορφία. Ούτε αποτελεί ελληνική ιδιομορφία η φοροδιαφυγή. Ούτε είναι η αναποτελεσματικότητα των φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Η φοροδιαφυγή αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του σύγχρονου ανεπτυγμένου καπιταλιστικού κόσμου. Από αυτή την άποψη, η φοροαπαλλαγή, η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή του μεγάλου κεφαλαίου αποτελούν σημαντικό συντελεστή στήριξης του καπιταλιστικού κέρδους, που είναι και ο τελικός του στόχος. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει. Άλλωστε, ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, ο αυξημένος καπιταλιστικός ανταγωνισμός, διαμορφώνει και το έδαφος για το φορολογικό ανταγωνισμό, τον οποίο δεν αμφισβητεί κανένας από εσάς, με αποτέλεσμα όλο και μεγαλύτερα μέτρα φοροελάφρυνσης της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων, μειώσεις των συντελεστών, ειδικά φορολογικά καθεστώτα για τομείς όπου αναπτύσσεται και δρά το κεφάλαιο. Δεύτερος σημαντικός παράγοντας για τη φοροδιαφυγή, εκτός από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, είναι και η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίου και εμπορευμάτων, την οποία καθόρισε η συνθήκη του Μάστριχτ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, αλλά και εργαζομένων, διευκολύνει και δημιουργεί πολύ ευνοϊκότερους όρους για την ύπαρξη φορολογικών παραδείσων. Από αυτή την άποψη, τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πώς εκείνοι που συμφωνούν με τη συνθήκη του Μάστριχτ μπορούν να λένε ότι θα πατάξουν και τη φοροδιαφυγή? Γι' αυτό εμείς λέμε ότι όλοι εσείς που λέτε, είτε αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ότι θα πατάξετε τη φοροδιαφυγή, ότι θα την αντιμετωπίσετε, από τη στιγμή που ορκίζεστε στο καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, από τη στιγμή που υπερασπίζεστε το καπιταλιστικό κέρδος, δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσετε τη φοροδιαφυγή.
Ενδεχόμενα κατά διαστήματα μπορεί να την περιορίζεται. Αλλά το καπιταλιστικό σύστημα, το καπιταλιστικό κέρδος δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ηθικό. Θα είναι πάντα ανήθικο, γιατί βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε υποκριτικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η απώλεια εσόδων, η οποία υπάρχει και τον κρατικό προϋπολογισμό, να μεταφέρεται στα λαϊκά στρώματα. Ένα επιπλέον σημείο σύγκλησης, καθόλου τυχαίο, ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, στη Νέα Δημοκρατία, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, είναι ότι θεωρείται το φορολογικό σύστημα παράγοντα στήριξης των επενδύσεων, το οποίο βεβαίως διαμορφώνει τους όρους και τις λογικές μεγαλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών του κεφαλαίου. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι ζουν μέσα σε ένα... ζουν από ένα δάσος μάλλον νόμιμων φοροαπαλλαγών σε καθεστώς εθελοντικής φορολογίας οι εφοπλιστές, με αναβαλλόμενο φόρο οι τραπεζίτες, τη στιγμή που τα κέρδη τους είναι ασύλληπτα εξωφρενικά. Οι εφοπλιστές είναι οι αδιαφιλονίκητοι πρωταθλητές στη φοροαπαλλαγή, σε βαθμό που η Ελλάδα αποκαλείται ορισμένες φορές σε διεθνείς αναλύσεις φορολογικός παράδεισος για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Η φορολογική δικαιοσύνη απλά καθορίζει ότι τα κέρδη των εφοπλιστών δεν φορολογούνται. Η εκάστοτε αναπτυξιακή νόμη, επίσης μια πολύ καλή απόδειξη, κάθε φορά και νέα προκλητικά προνόμια στους μεγαλοεπιχειρηματίες, αφορολόγητα κέρδη και φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις με κρατικό χρήμα, τσάμπα μισθωτή εργασία, επιδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου και πάρα πολλά άλλα. Για όλους αυτούς είστε απλόχεροι και γαλαντόμοι για να εξασφαλίζετε και να κατοχυρώνετε τα κέρδη τους. Μπορεί να έχουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες offshore και μέσα από τριγωνικές συναλλαγές να μεταφέρουν τα κέρδη τους όπου τους συμφέρει, να μετακινούν νόμιμα τα κεφάλαιά τους σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και κάπως έτσι διαμορφώνεται το έδαφος και της φοροδιαφυγής των λίγων και της νόμιμης φοροασυλίας με τους φορολογικούς παραδείσους. Βέβαια, όλα αυτά εσείς τα έχετε νομοθετήσει διαχρονικά και σήμερα εμφανίζεστε με θράσος ως υπέρμαχοι της αντιμετώπισης των συνεπειών που εσείς με την δική σας πολιτική έχετε δημιουργήσει. Ποιος πληρώνει το βαρύ τίμημα της δήθεν πάταξης της φοροδιαφυγής? Οι συνήθεις ύποπτοι είναι οι εργατοϋπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι φτωχοί αγροτοκτηνοτρόφοι, οι ψαράδες, τα λαϊκά στρώματα συνολικά που δεν μπορούν να τύχουν όχι εθελοντικής φορολογίας, αλλά ούτε στοιχειωδών ανακουφιστικών διευκολύνσεων, ούτε στα τρελά τους όνειρα. Και πάλι στις καλένδες θα πέσει η πρόταση νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες και αφορά μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας από τα χρέη. Πρόταση νόμου με διατάξεις που στοχεύουν στην ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ΟΤΑ και τις τράπεζες, προβλέποντας τη δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών. Μέτρα επιτακτικά και αναγκαία, τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών οικοκυριών γίνεται κυριολεκτικά, πνίγεται κυριολεκτικά στα χρέη, τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει, οδηγώντας τα κυριολεκτικά σε απόγνωση με τις πολιτικές σας για να στηριχθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου και η καπιταλιστική ανάπτυξη. Αντί λοιπόν να πάρετε μέτρα στοιχειώδους ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων, στρέφεστε κάθε φορά εναντίον τους, με το πρόσχημα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, η οποία βέβαια έχει ένα και μόνο στόχο, να διαμορφώσει ένα κλίμα ενοχής και συνενοχής στην κοινωνία, ότι τάχα μου όλοι φοροδιαφεύγουμε, όλοι είμαστε παταχτσίδες, όλοι μαζί τα φάγαμε, για να καταλήξει ο μόνιμος στόχος του αστικού κράτους να είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, ο φτωχός λαός συνολικά, για να ακολουθήσει ακόμα μεγαλύτερη φορολογική επίθεση σε βάρος τους. Σφοδρότατη επίθεση, φόρια μέτρητη, σκληρή και άδικη. Εκτός από την πολύμορφη φορολογία, δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχουν να αντιμετωπίσουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ,
Μόνο το πρώτο εξάμηνο του χρόνου είχαν οφειλές προς την εφορία 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, με σχεδόν ένα στους δύο να απειλούνται με κατασχέσεις. Ενώ 1.450.000 περιπτώσεις έχουν ήδη επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Στην πλειοψηφία τους, μάλιστα, πάνω από 1,8 εκατομμύρια περιπτώσεις, τα χρέη είναι μέχρι 500 ευρώ και σε αυτούς ακριβώς θα ενταθεί το κυνηγητό, την ίδια ώρα που οι μεγαλοεπιχειρηματίες και όμιλοι χρωστάνε πάνω από το 80% των χρεών ή σχεδόν 85 δισεκατομμύρια ευρώ που θεωρούνται ανεπίδακτα εισπράξεις. Όλοι εσείς βέβαια που έχετε σαν θεό τις αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και υπερασπίζεστε την ελεύθερη αγορά και στο τέλος καταλήγει σε λάκκο λεόντων για τους πολλούς, παρουσιάζεστε σήμερα ως υπέρμαχοι της αντιμετώπισης των συνεπειών που η ίδια η πολιτική σας δημιουργεί. Να γιατί είστε υποκριτές. Μήπως ακόμα και για τις συνέπειες που περιγράφετε εδώ για το Airbnb δεν είναι και αυτές αποτέλεσμα της ελεύθερης αγοράς? Μια πλατφόρμα όπου περίπου 12.000 διαμερίσματα στην Αθήνα, το 70 με 80% ανήκουν πλέον σε εταιρείες και όχι σε αυτόν που νοικιάζει ένα ή δύο σπίτια για να έχει ένα επιπλέον εισόδημα. Ή μήπως η μεγάλη εκτείναξη στην τιμή των ενοικίων που εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα ταλαιπωρεί χιλιάδες νέα ζευγάρια, φοιτητές, τις οικογένειές τους, τους μισθωτούς, δεν είναι στοιχείο της ελεύθερης αγοράς? Κυρίες και κύριοι, με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση, έχοντας ως προμετωπίδα τη δίθεν αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ετοιμάζει πρώτον νέο γύρο φορολογίας σε αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες. Επιχειρεί να βγάλει από τη μοίρα ξύγκη από τους πάνω από 1.700.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που χρωστάνε ποσά έως 10.000 ευρώ, σκοπεύοντας να εισπράξει μέχρι το τέλος του έτους πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη το πρώτο τρίμηνο του έτους εισέπραξε πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι γνωστοί δημοσιονομικοί στόχοι, τους οποίους σήμερα η κυβέρνηση τους παρουσιάζει ως επιτυχία, έχοντας την σύμφωνη γνώμη βέβαια και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το ρόλο του λαγού που έπαιξαν προεκλογικά με τις γνωστές δηλώσεις Κατρούγκαλου και στελεχών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον, ετοιμάζει να σφίξει παραπέρα την ψηφιακή φυλιά σε επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με βάση και τα περιβόητα ηλεκτρονικά βιβλία, My Data. Μήπως το My Data ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων, των όπλων, των ναρκωτικών? Την απάντηση νομίζω ότι την ξέρουμε όλοι. Τα μέτρα επεκτείνονται και στα τερματικά νέας γενιάς που έχουν ως αποτέλεσμα οι μικροί επαγγελματίες, όχι οι μεγάλες και πολυεθνικές εταιρείες, να φορτώνονται μεγάλα οικονομικά βάρη που συνεπάγεται η χρήση και η λειτουργία και των τερματικών. Είναι ένα πραγματικό χαράτσωμα από τις τράπεζες και για την απόκτηση και για τη χρήση τους. Δεν μπορούν αντικειμενικά να ανταποκριθούν στον απαιτούμενο και αναγκαίο εξυγχρονισμό των συστημάτων, γιατί δεν είναι εταιρείες με μεγάλα οργανωμένα λογιστήρια. Και όταν αδυνατούν, βρίσκονται αντιμέτωποι με υπέρμετρα χαράτσια και πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 10.000 ευρώ, τα οποία είναι εξοντωτικά για επαγγελματίες που μόλις τα βγάζουν πέρα. Στην πραγματικότητα, όλα τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα τίθενται στην υπηρεσία του αστικού κράτους για να εφαρμόζει πιο αποτελεσματικά την αντιλαϊκή πολιτική του. Δηλαδή, τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τις πλατφόρμες θα χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και την επιβολή κάθε είδους φόρων, δασμών ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ενώ θα δίνουν και εικόνα στην εκάστοτε κυβέρνηση για την πορεία των κλάδων και τις κερδοφορίες τους, προκειμένου να στηριχθούν πιο αποτελεσματικά οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για του λόγου του αληθές, για να μην μας πείτε εθεροβάμονες, από τη μία η συζητούμενη ευρωπαϊκή οδηγία μπορεί να προβλέπει αυστηρές ποινές για τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με τη φορολογική διοίκηση, με τα πρόστιμα που φτάνουν έως και 500.000 ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας, κλείσιμο του λογαριασμού και παρακράτηση των πληρωμών για τους πολιτές που δεν παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία στις πλατφόρμες. Απ' την άλλη όμως, εξαιρείται των αυστηρών ποινών, κλεισίματος λογαριασμών και ούτω καθεξής, ο τομέας της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
οι επιχειρήσεις που διεξάγουν περισσότερες από 2.000 συναλλαγές ετησίως μέσω της πλατφόρμας, προκειμένου να αποφευθούν περιττές δαπάνες συμμόρφωσης των πολιτών που ασχολούνται με την ενοικίαση ακινήτων. Δώστε μου ένα λεπτό, 1,5 λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Ποιους κατά βάση αφορά αυτή η εξαίρεση? Μα τις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες, η καπιταλιστική ανάπτυξη, ο τεχνολογικός εξυγχρονισμός του αστικού κράτους δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους. Κατά τη γνώμη μας, ο μόνος τρόπος, ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπιστεί ή για να ξεκινήσει η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι ο δρόμος ο οποίος συμβαδίζει αρμονικά με την πορεία σύγκρουσης, ανειρήνευτης σύγκρουσης, ταξικής σύγκρουσης με το καπιταλιστικό κέρδος και τα συμφέροντα και τη δράση των πολυεθνικών, των μονοπωλιακών ομίλων. Και σε αυτή την σύγκρουση, σε αυτό το δρόμο μπαίνει μπροστά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό και καλούμε φυσικά το λαό, τα λαϊκά στρώματα, να μην αποδεχτούν ότι πρέπει να ματώνουν για να διασφαλίζονται τα κέρδη των μεγάλων ομίλων για να θωρακίζεται η ανάπτυξη. Στον αντίποδα, να παλέψουν μεταξύ άλλων για να αντιμετωπιστεί η φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, με 45% φόρου σε διανεμόμενα και μη κέρδη, με κατάργηση των φοροαπαλλαγών σε εφοπλιστές, βιομήχανους, τραπεζίτες, μεγαλοξενοδόχους, διεκδικώντας να ελαφρυνθεί η φορολογία των λαϊκών στρωμάτων, με ατομικό αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ, 1.400 ευρώ το μήνα για όλους, με κατάργηση του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων. Να μην αποδεχτούν το μύθο της ανάπτυξης για όλους, αφού η καπιταλιστική ανάπτυξη έρχεται μέσα από τη φτηνότερη εργασία, την καταστροφή των αυτοαπασχολούμενων, την εξαθλίωση των μαζών ως μονόδρομο. Μονόδρομος λοιπόν για το λαό είναι ο ριζικά διαφορετικός δρόμος της εργατικής λαϊκής εξουσίας, όπως λέμε εμείς. Οι σημερινοί αγώνες του λαού ενάντια στη στρατηγική επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι τους γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον, με πίστη στη δύναμη της οργανωμένης πάλης. Τέλος, σε σχέση με τις διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση του ρόλου του ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με τη δυνατότητα του Ταμείου να κάνει τοποθετήσεις στο χρηματιστήριο και να αναθέτει σε τράπεζα ή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών την αποτίμηση κινητών αξιών, ενώ επιταχύνει και την διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για Αγοραπολισίες Κινητών Αξιών του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο αξίας άνω του 1.700.000 ευρώ, δεν έχουμε εμείς τουλάχιστον ως Κομμουνιστικό Κόμμα την παραμικρή αυταπάτη. Δεν αφορούν τη βελτίωση των όρων ζωής της λαϊκής οικογένειας, των λαϊκών στρωμάτων, αλλά το κυνήγι της μείωσης του χρέους με σκοπό να δημιουργηθούν νέα έσοδα, να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για να μπορέσει να υπάρξει το έδαφος για να στηριχτούν με καλύτερο τρόπο τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε θετικοί, να βλέπουμε θετικό μάτι αυτού του είδους της ρυθμίσης. Και είναι μνημείο υποκρισίας αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το ΤΑΙΠΕΔ. Μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και με τη στήριξη όλων σας ξεπουλήθηκε το ελληνικό στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Το ίδιο και το μικρό ελληνικό στην Κρήτη, στις γούρνες Ηρακλείου. Ο κύκλος των ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας συνεχίζεται. Και συνεχίζεται με τραγικές επιπτώσεις για το λαό και φυσικά τεράστια κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Άρα, όλες αυτές οι ρυθμίσεις που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ στην πραγματικότητα κινούνται στην ίδια λογική ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας για να εξασφαλίσει κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.